Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γκιόκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος εξελέγει και βουλευτής. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Να είστε καλά. Στην Ανατολική Αττική ήσασταν εσείς. Ανατολική Αττική, ναι. Ναι, ναι. Και βεβαίως για το ποσοστό που πήρε το κόμμα σας, έτσι. Ναι, νομίζουμε ότι είναι μια σημαντική άνοδος. Πόσο ήταν, θυμίστε μου την προηγούμενη φορά. Ήταν 5,3, τώρα είμαστε κοντά στο 7,3. Δύο μονάδες παραπάνω. Πάνω από 120.000 ψήφους, αύξηση. Αύξηση. Και μάλιστα και με ορισμένα ποιοτικά στοιχεία που εμείς, όπως ξέρετε, καλά τα παίρνουμε υπόψη μας, τα μετράμε. Ναι. Όπως το γεγονός ότι το ΚΚΕ είναι τρίτο κόμμα στην Αττική. Είναι τρίτο κόμμα στην Αττική. Και επίσης είναι αρκετά ενισχυμένο σε μεγάλα αστικά κέντρα. Με τη βαρύτητα που έχουν τα αστικά κέντρα σε αυτό που εμείς ιεραρχούμε, στην οργάνωση των αγώνων της Λαϊκής Πάλης, που θα είναι ακόμη πιο σημαντική την επόμενη μέρα των επόμενων, από ό,τι φαίνεται, εκλογών. Αισιοδοξείτε ότι μπορείτε να πάτε και υψηλότερα στις επόμενες εκλογές? Γιατί είναι στόχος. Βεβαίως είναι στόχος. Και δεν είναι ένας στόχος θεωρητικός. Είναι ένας στόχος ο οποίος βασίζεται πάνω στην επαφή, στους δεσμούς που αναπτύξαμε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή θεωρούμε ότι υπήρχε πολύς περισσότερος κόσμος ο οποίος σκέφτηκε να ψηφίσει το κόμμα μας και ενδεχομένως τελευταία στιγμή, κάτω και από διλήμματα ή εκβιασμούς, δίστασε. Νομίζουμε ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να απελευθερωθεί στις επόμενες εκλογές, παίρνοντας υπόψη του και το πιο σημαντικό, ότι απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που θα υπάρχει μετά τις 25 Ιουνίου, καθώς φαίνεται ότι πάμε στις νέες εκλογές, απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, πραγματική και στρατηγική αντιπολίτευση μπορεί να κάνει μόνο το ΚΚΕ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέτε ότι εσείς είστε οι μόνοι που είναι τελείως απέναντι από τον κύριο Μητσοτάκη. Και αν θέλετε, όχι απλά είμαστε απέναντι, αν θέλετε και αυτό είναι και ένα στοιχείο του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, οι μεγάλες απώλειες που κατέγραψε, οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι σε στρατηγικές επιλογές που εμείς προσπαθήσαμε να αναδείξουμε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ταυτίστηκε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ακόμη και αν αυτό δεν γινόταν εμφανές, αν θέλετε, πίσω από τις προεκλογικές αντιπαραθέσεις, από τις κοκορομαχίες, σε στρατηγικές επιλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο ως κυβέρνηση το 2015-19, αλλά τόσο και ως αντιπολίτευση την περίοδο, την τελευταία τετραετία, ταυτίστηκε σε κρίσιμα ζητήματα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και αν θέλετε αυτό λειτουργήσε και ως ένας φορέας δυστυχώς συντηρητικοποίησης ενός κόσμου που τελικά τροφοδότησε τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λέμε ότι σήμερα αυτό που είναι αναγκαίο για να υπάρχει αντιπολίτευση πραγματική και στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να υπάρχει ακόμη πιο ενισχυμένο ΚΚΕ. Μάλιστα. Αυτό είναι κατανοητό. Συγγνώμη να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δυνητική δεξαμενή για το ΚΚΕ, κύριε Γκιόκα? Ξέρετε, εμείς δεν το βλέπουμε με όρους δεξαμενής. Εμείς βλέπουμε ότι δεξαμενή μας είναι τα εργατικά λαϊκά στρώματα που σήμερα είναι παγιδευμένα σε κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Νέα Δημοκρατία, προφανώς, ακόμη και το ΠΑΣΟΚ. Θεωρούμε ότι υπάρχουν εργατικές λαϊκές δυνάμεις που ήρθαν σε επαφή με το κόμμα μας το προηγούμενο διάστημα, που αναγνωρίζουν στο ΚΚΕ τη συνέπεια, τη μαχητικότητα, την ειλικρίνεια, και θεωρούμε ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ότι αυτές οι αξίες που εκπροσωπεί το ΚΚΕ, ακόμη και αν δεν συμφωνεί σε όλα μαζί μας, θα είναι πολύτιμες και αναγκαίες την επόμενη μέρα των επόμενων εκλογών. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκιόκα. Σας ευχόμαστε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Τα καλύτερα και σε εσάς, και τα συγχαρητήριά μας για την εκλογή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.